Μάχη με τις φλόγες δίνουν χιλιάδες πυροσβέστες στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της Πορτογαλίας, όπου εξακολουθούν να μένονται τρία πυρήνα μέτωπα. Πιο σοβαρή είναι η κατάσταση στην περιοχή Κοΐμπρα, όπου 500 πυροσβέστες προσπαθούν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Ένας υπάλληλος της υπηρεσίας ηλεκτρισμού σκοτώθηκε στην προσπάθειά του να επιδιορθώσει βλάβες σχετιζόμενες με τη φωτιά. Η Πορτογαλία ζήτησε από τη Γαλλία δύο επιπλέον καναντέρ για το διάστημα 25 με 30 Αυγούστου. Παρόμοια κατάσταση και στην Ισπανία. Περίπου 200 άτομα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο βορειοανατολικό τμήμα της Μαγιόρκα. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης πάλευαν με το μέτωπο της φωτιάς όλη τη νύχτα. Από το πρωί επιχειρούν 8 πυροσβεστικά αεροσκάφη. 40 άτομα των ειδικών δυνάμεων του στρατού επιστρατεύτηκαν προκειμένου να συνδράμουν στην κατάσβεση. Οι τοπικές αρχές είπαν ότι η φωτιά δεν έχει τεθεί εξ ολοκλήρου υπό έλεγχο.